Μία μελέτη αναφορικά με την καταναγκαστική εργασία, στην οποία υπευλήθηκαν χιλιάδες κριτικοί την περίοδο της κατοχής, παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη Μινώα Πεδιάδος, ο δήμαρχος της περιοχής Ζαχαρίας Καλογεράκης. Τεκμηριώνει και πιστοποιεί τις εκατοντάδες χιλιάδες ώρες που οι κάτοικοι της επαρχίας Πεδιάδος μετά από επίταξη έδωσαν για την κατασκευή του αεροδρομίου. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, οι κάτοικοι της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας θα υποχρεωμένοι να προσφέρουν υποχρεωτικά μια εργασία, η οποία ονομάζεται καταναγκαστική εργασία ή 15 μερία. Πρόκειται για μια εργασία που φωτίζει μια πτυχή της καταστροφής που προκάλεσαν οι δυνάμεις του άξονα στην Κρήτη, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει συμπεριληφθεί στις ελληνικές αξιώσεις. Εδώ στον τόπο μας, επειδή σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε το πολεμικό αεροδρόμιο Καστελίου, καθημερινά είχαμε 2.500 καταναγκαστικούς εργάτες από το πρωί στις 7 η ώρα μέχρι το βράδυ στις 8 και δουλεύανε σε αυτό το έργο. Επίσης είχαμε πάρα πολλούς που δουλεύανε σε άλλα χειροματικά έργα. Πολυβολία, αποθήκες, ό,τι είχε ανάγκη ένας κατοχικός στρατός που έδρευε στο αεροδρόμιο Καστελίου. Για ποιες περιόδους μιλάμε? Από το 1941 αμέσως, 17 Ιουνίου βγήκε η πρώτη διαταγή, μέχρι τέλους, μέχρι στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 που έφυγαν από το Καστέλι οι Γερμανοί. Έχετε υπολογίσει περίπου πόσες εργατόρες είναι και πόσες χιλιάδες κόσμος? Εκατομμύρια εργατόρες είναι και χιλιάδες κόσμος. Ακριβείς αριθμούς δεν έχουμε, έχουμε όμως όλες τις περιπτώσεις. 2.500 καθημερινά. Μέρα νύχτα, με βροχή, με κρύο, με ζέστη. Και ήταν υποχρεωμένοι να μένουν και στον τόπο των έργων. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, δερόμενοι, πεινασμένοι, βασανισμένοι. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε από οποιαδήποτε δικαίωμά της και ουδε μία παραγραφή έχει επέλθει και για το κατοχικό δάνειο, αλλά και για τις κάθε μορφής αποζημιώσεις. Γίνονται από τα αρμόδια φόρα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να λέει: έχω δίκιο και πάμε σε ένα δικαστήριο, παραδείγματο χάρη το δικαστήριο της Κάινης, για να λύσουμε αυτή τη διαφορά, και η Γερμανία να λέει: ξέρω, ποιος το είπε? Αν είναι τόσο ισχυρή νομικά όσο θέλει, γιατί δεν πάμε σε ένα αρμόδιο? Αυτό τη στιγμή. Δεν τη ζητάμε να αποδεχθεί τα αιτήματά μας. Τη ζητάμε να προσέλθει στη διεθνή δικαιοσύνη για να λύσουμε αυτή τη διαφορά, όχι επιδικητικά εμείς οι Έλληνες, αλλά στο όνομα, επαναλαμβάνω, του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Στο όνομα των ψυχών εκείνων που πρέπει να δικαιωθούν για τον αγώνα που έδωσαν τον.